Γιώργος Κουτρούλης κοντά μας, παρακαλώ. Γιώργο μας, γιατί με έχετε συγκλάει. Έλα, Γιώργο μας. Πονηρά, πονηρά. Τι κάνεις. Γιατί έτρωγα πριν από το πολύ ωραίο από φαγητό. Από το σιδηρόδρομο, ναι. Γιώργο. Άφησες κανένα βαγόνι. Τι να αφήσω εγώ, ξέρεις πόσο ωραίο ήταν. Τι να αφήσω ωραίο ήταν, Με το δίκιο σου τώρα. Πάρα πολύ ωραίο. Σιγά μην άφηνες για μένα. Εσύ έχει εκπομπή τώρα, μέσα μας ήταν έξω. Είμαι πάρα πολύ καλά. Εσείς τι κάνετε. Και εμείς πάρα πολύ καλά. Είμαστε και ακόμη καλύτερα τώρα που είσαι στην παρέα μας. Και θα λύσουμε απορίες του κοινού μας, όλα αυτά που τους βασανίζουν, τους ταλανίζουν και θέλουν κάποιον να τους δώσει μια λύση. Κοίτα, εμείς αυτό που επιδιώκουμε κάθε φορά από τις συζητήσεις που κάνουμε με τον Γιώργο είναι, και το έχουμε πει στον κόσμο, να καταφέρουμε. Και αν καταφέρουμε βασικά εμείς μέσα από μια τηλεοπτική συχνότητα να αλλάξετε ένα, δύο, τρία πραγματάκια μέσα στην καθημερινότητά σας και πώς διαδράτετε καθημερινά με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, τους φίλους, τους γνωστούς, τα πεθερικά κτλ. Θα είναι μεγάλο επίτευγμα. Ακριβώς. Να χαμογελάσουμε, θέλουμε και να αλλάξουμε λίγο τη ζωή μας. Τίποτα άλλο δεν ζητάμε. Έχουμε ερωτήσεις σήμερα, γιατί ο κόσμος βλέπει τον Γιώργο ότι βγαίνει εδώ στην εκπομπή και λέει: κάτσε να στείλω μία ερώτηση. Έχουμε αρκετές ερωτήσεις. Τέλεια. Θέλετε να ξεκινήσουμε. Πάμε πολύ γρήγορα. Ωραία. Γιώργο, η πρώτη ερώτηση είναι η εξής. Νιώθω να παίζω τηλεπαιχνίδι, αλλά όχι. Είμαι με το αγόρι μου 5 χρόνια και άρχισε να μου αρέσει κάποιος άλλος από τη δουλειά και νιώθω άσχημα γι' αυτό. Τι μπορώ να κάνω. Δύσκολο είναι. Πολύ, πολύ να ξεκόψει κατευθείαν το αλλονό από τη δουλειά. Δεν κατάλαβα. Δεν γίνεται τόσο εύκολα. Και θα σου πω γιατί. Γιατί όταν έχεις σχέση 5 χρόνια, το καινούριο που θα πάρεις από έναν άνθρωπο, δεν μπορείς πλέον να το πάρεις. Το φλερτ κτλ. Από μια σχέση που είσαι 5 χρόνια. Και τι σημαίνει αυτό. Πάντα, δηλαδή το νέο θα σε κάνει να νιώθεις λίγο καλά. Δεν μπορεί όμως αυτή η σχέση να σου προσδώσει και το φλερτ, εάν το συζητήσεις με τον άνθρωπό σου και του εξηγήσεις ότι σου λείπει αυτό το κομμάτι. Αν μπορέσεις, ναι, θα μπορέσεις να. Δηλαδή αυτό που καταλαβαίνω ότι της λείπει της κοπέλας συγκεκριμένης ή του άντρα, δεν ξέρω οτιδήποτε, είναι ότι της λείπει αυτό το φλερτ. Η πεταλουδίτσα στο μάτι. Ακριβώς. Που όντως είναι πολύ φυσικό σε μια σχέση 5 χρόνια πλέον. Να μην υπάρχουν, γιατί υπάρχει συνήθεια, γιατί δεν μπορούν να μην κάνουν καινούργια πράγματα συνέχεια κτλ. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό βέβαια. Τώρα εσύ από τη δική σου σκοπιά βέβαια το προτείνεις αυτό. Μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί να έχουν αλλάξει και εποχές. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Εγώ δηλαδή την ερώτηση τη συγκεκριμένη Χριστιανά θα την ήθελα αλλιώς. Χώρισα με το αγόρι μου που ήμασταν 5 χρόνια μαζί. Άλλο αυτό. Και μέσα σε 2 μέρες προέκυψε ένα φλερτ. Τόσο εύκολα να το αξιοποιήσω ή όχι. Τόσο εύκολα χωρίζω. Μπορεί, άλλος λόγος. Μπορεί να προέκυψε ένας χωρισμός και από εκεί και πέρα το κορίτσι αυτό να είναι ανοιχτό σε νέες σχέσεις. Ναι, σίγουρα. Απλά το θέμα είναι ότι νιώθει και άσχημα με αυτό. Έτσι. Ναι, δηλαδή, γιατί είναι σε σχέση τώρα στην προκειμένη περίπτωση. Τη βγήκε αυτό το ότι αχ, τι ωραίο που είναι αυτό το νέο. Να μην ξεχνάμε ότι είναι ερώτηση τηλεθεάτρια. Γιατί το κάναμε δικό μας, εμείς δεν ξέρω. Έχεις δίκιο, Γιώργο, συγγνώμη. Το κάνουμε αυτό καμιά φορά. Και αγαπητή τηλεθεάτρια. Αυτό το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δεν μπορώ να σου πω εγώ, α, επέλεξε τον έναν, επέλεξε τον άλλο, γιατί δεν το ξέρουμε, τον άνθρωπο προφανώς. Αλλά μην συνδέεις την εσωτερική σου ευτυχία και αξία με το αν θέλεις φυσικά κάτι καινούριο στη ζωή σου. Δεν πρέπει αυτό να σε ρίχνει, αλλά πρέπει να σε βάζει σε σκέψεις. Ίσως να φτιάξω τη σχέση μου όπως είμαι τώρα καλύτερα, να επικοινωνήσω με το αγόρι μου, είτε όντως να. Πάρουμε διάσταση. Ο καθένας στον δρόμο του επίσης. Ακριβώς. Είναι σαν το σώμα σου να σου δίνει ότι, ότι θέλω κάτι καινούριο στη ζωή μου. Και πλέον δεν μου το δίνει αυτό που έχω. Άλλη ερώτηση. Συνήθως λέει τα Χριστούγεννα. Με πιάνει μία μοναχικότητα ξαφνική. Θέλω να μείνω μόνος. Είναι κακό. Κι εγώ το περνάω αυτό. Δεν ρωτάω εγώ, τηλεθεατής ρωτάει. Ναι, και εγώ το περνάω αυτό. Τηλεθεατή που το βλέπεις αυτό. Ή τηλεθεάτρια. Τηλεθεάτρια, πραγματικά είμαι μαζί σου 100%. Και εγώ η αλήθεια είναι τις γιορτινές μέρες είμαι τύπου να κάτσω σπίτι, να μην δω πολύ κόσμο. Και νομίζω ότι αυτό είναι λίγο με τα ψεύτικα χαμόγελα που ξαφνικά έχει ο κόσμος. Ότι πάντα επειδή μου άρεσε να κοιτάω τον κόσμο πέρα από αυτό το οποίο δείχνουν, έβλεπα τους ανθρώπους που ξέρεις, μέχρι χθες θα έβριζαν καντήλια και τον άλλο, σήμερα να είναι ξαφνικά χαρούμενοι. Και λες τώρα τι άλλαξε, μόνο και μόνο επειδή είναι τώρα Χριστούγεννα. Οπότε ίσως να το περνάς λόγω αυτού, που και εγώ το περνούσα λόγω αυτού, κατά πάσα πιθανότητα. Οπότε δεν είναι κακό. Okay, άμα νιώθεις ότι θες να κάτσεις λίγο μόνο στα Χριστούγεννα κτλ. Δεν είναι κακό και σκέψε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μία κοπέλα, αν δεν κάνω λάθος, μας ρώτησε ότι επειδή δεν θα είμαι με την οικογένειά μου, νιώθω άσχημα. Εσύ θες να είσαι και μόνο σου. Οπότε, αλλά αυτό είναι θετικό. Ακριβώς. Εφόσον αυτή είναι η επιθυμία η δική σου προσωπική. Ακριβώς. Οπότε για μένα δεν είναι λάθος. Εφόσον αυτό σου βγαίνει φυσικό, δεν θα έπρεπε να φτάσει σε ένα κοινωνικό στάνταρ για το πώς πρέπει να περνάμε τα Χριστούγεννα. Ωραία. Θες να το περνάς μόνος σου. Μόνος σου. Τέλος. Πάμε και στην επόμενη ερώτηση. Προσπαθώ να μην σκέφτομαι αρνητικά, αλλά δεν μπορώ. Όλα πάνε στραβά στη ζωή μου. Αυτό νομίζω ότι είναι φάσεις που πολλοί άνθρωποι από εμάς το έχουν βιώσει κάποια στιγμή. Ενώ δεν είναι όλη σου η ζωή έτσι. Ναι. Είναι κάποιες στιγμές που το νιώθεις.
Και είναι αυτό που μου αρέσει να λέω ότι, είναι, ότι πλέον ζεις σε μια κατάσταση. Ότι δεν είναι πλέον το συνέστημα το ότι κάτι πάει λάθος. Δεν είναι πλέον η κατάσταση ότι κοιτάς τα πάντα που πάνε λάθος. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή ο γερανός περνάει λίγο περίεργα από μπροστά μου. Α, θα πω και ότι και αυτό είναι λάθος. Ή πόσες φορές βιάζεσαι να μπεις στο σπίτι και είναι λάθος το βάζεις λάθος το κλειδί και νευριάζεις και με αυτό. Και λες όλα πάνε λάθος. Ναι, αλλά αν κέρδιζες το λαχείο εκείνη την ημέρα και έβαζες κατά λάθος το κλειδί, το λάθος κλειδί, δεν θα σου να, ξέρω εγώ πόσο κακή ημέρα είναι, γιατί η ημέρα πάει μια χαρά μέχρι τώρα. Το θέμα είναι πού κάνεις focus, πού ρίχνεις την προσοχή σου. Γιατί όλα πάνε λάθος. Έχεις ένα σπίτι. Βλέπεις την εκπομπή αυτή τη στιγμή. Άρα δεν πάνε όλα λάθος. Πάνε κάποια πράγματα λάθος. Που και λογικό είναι κάποια πράγματα να πάνε λάθος σε κάποια φάση της ζωής σου. Αλλά αν κάνεις focus, προσοχή, αν ρίξεις την προσοχή σου μόνο σε αυτά τα οποία πάνε λάθος, domino effect. Αλλά αν πεις είμαι ευγνώμων που έχω ένα σπίτι, που αυτή τη στιγμή βλέπω αυτή την εκπομπή, που αυτή τη στιγμή έγραψα αυτό το μήνυμα μέσω του ίντερνετ, ότι έχω ακόμα ίντερνετ. Αυτό κάτι σημαίνει. Έχεις ανθρώπους που δεν έπρεπε να είναι δίπλα σου, αλλά είναι ακόμα δίπλα σου. Άρα να μην επικεντρωνόμαστε για τόσο στα αρνητικά και γενικά να τα βάλουμε κάτω. Έχω τόσα θετικά, τόσα αρνητικά. Συλλογικά τι έχω και από εκεί και πέρα να καθορίζεται για το συνέστημα. Ακριβώς. Μάλιστα. Πολύ όμορφο αυτό. Ωραία συλλογιστική. Δεν μπορώ, λέει, να βρω δουλειά. Κανείς δεν με παίρνει και είμαι άνεργη εδώ και καιρό. Τι κάνω λάθος? Εσύ τι λες, Λευτέρη? Έχεις περάσει. Μήπως δεν έχεις στείλει το βιογραφικό σου στο mail? Κάνει λάθος το βιογραφικό. Μήπως αντί για GR έχεις βάλει com. Αυτό που έκανα εγώ λάθος. Ναι. Ξέρεις ποιο είναι το σύνηθες λάθος σε αυτό? Ότι όλοι πάνε να βρουν μια δουλειά σκεπτόμενοι με το ότι τι θα πάρω από την εργασία και όχι τι θα δώσω στην εργασία. Οπότε στέλνουν 150.000 βιογραφικά, ίδια ακριβώς. Δηλαδή, είτε στέλνει σε κάποιον που φτιάχνει τυριά, είτε στέλνει σε ένα σούπερ μάρκετ, ίδιο ακριβώς. Βιογραφικό. Δεν ενδιαφέρεσαι πραγματικά για τον άνθρωπο ή για την επιχείρηση να τη βοηθήσει, αλλά ενδιαφέρεσαι για τον εαυτό σου. Και προφανώς ο εργοδότης παίρνει πάρα πολλές τέτοιες αιτήσεις από ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τον ίδιο, πώς εσύ θα μου δώσεις λεφτά, τι εσύ έχεις να κερδίσεις δηλαδή από μένα. Και προφανώς το βγάζουν στην άκρη. Ότι δεν μου αρέσει και τόσο, γιατί δεν μου λέει κάτι σε μένα. Άρα, εγώ θα έλεγα: μην στέλνεις 100.000 βιογραφικά σε επιχειρήσεις που δεν σ' αρέσουν καν, αλλά κάνε focus σε μία, να κάνεις όντως να ψάξεις αυτή την επιχείρηση, τι πάει λάθος με αυτή την επιχείρηση και να βρεις εσύ πού μπορείς να τη βοηθήσεις. Εγώ τόση ώρα νόμιζα ότι συζητούσε τη μία παράμετρο, άρα είναι βασική παράμετρος το πώς. Πού επενδύουμε και πού ξεκινάμε, ό,τι έχει να κάνει το βιογραφικό μας, με το ποιοι είμαστε και τι ακριβώς αναζητούμε και πόσο πεισμώνουμε σε αυτό που αναζητούμε. Ακριβώς. Και περισσότερο είναι το. Εγώ νομίζω ότι εδώ η τηλεθεάτρια ή ο τηλεθεατής ήθελε να εμβαθύνει περισσότερο στο κομμάτι το ψυχολογικό, ότι δεν είμαι καλά που δεν βρίσκω δουλειά. Καλά, αυτό είναι το χειρότερο. Ότι θα πας μετά στη συνέντευξη και θα είσαι βασικά, παρακαλώ, πάρε με. Καλά, και στην καθημερινότητα τι γίνεται. Στο σπίτι που μένει, βλέπει όλοι να δουλεύουν, να εργάζουν, να έχουν βρει μια δουλειά αξιοπρεπέστατη. Και εσύ να μην έχεις την τύχη τελικά να βρίσκεσαι σε μια εργασιακή θέση. Και αυτό είναι συνήθως, και αυτό βαρύ. Ναι, σίγουρα. Και όταν πας σε έναν εργοδότη με αυτό ακριβώς το σκεπτικό, ότι σε χρειάζομαι για να με κάνεις καλά, ο εργοδότης νιώθει ότι έχει πάρα πολύ βάρος αυτή τη στιγμή. Και ότι πρέπει να σε προσλάβει. Η εθελοντική εργασία μπορεί να ανακουφίσει κατά κάποιο σίγουρα. Τρόπο το συγκεκριμένο κομμάτι. Σίγουρα, σίγουρα. Γιατί καταρχάς θα καταλάβει ποιες είναι οι δυνατότητες του. Οπότε όταν θα μιλάει για κάποια δουλειά, να πάει σε κάποια δουλειά, θα ξέρει ότι εγώ έχω να προσφέρω αυτό. Γιατί ήδη μου αρέσει να το κάνω, ήδη το κάνω και χωρίς το αποτέλεσμα που είναι τα χρήματα. Οπότε αυτό, ναι. Ωραία, πάμε και στην τελευταία ερώτηση. Για να μην παρεξηγηθώ, συγγνώμη. Ναι. Εθελοντική εργασία έως ότου βρει κανονική εργασία. Ναι. Τι πολλοί το εκμεταλλεύονται, έλα εθελοντικά, δεν πληρώνεσαι, δουλεύεις κτλ. Έχεις δίκιο. Δυσκολεύομαι να κοιμηθώ τα βράδια από σκέψεις πολλές. Δεν είναι κάποια ερώτηση, είναι κατάφαση, αλλά μάλλον εκεί πρέπει εσύ να επέμβεις αυτή τη στιγμή και να βοηθήσεις. Και εγώ το είχα αυτό πάλι. Πολλά από αυτά που ακούμε βασικά τα έχω περάσει. Είναι ανθρώπινα σκέψεις, ανθρώπινα συναισθήματα. Περισσότερα από εμάς ταυτίζονται με αυτά. Ακριβώς. Το πρόβλημα εδώ ποιο είναι, ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα με τις σκέψεις τους δεν παίρνουν καθόλου χρόνο να τις αποδεχτούν. Οπότε με το που ξεκινάει μια σκέψη, μετά σκέφτονται το άλλο. Ότι πρέπει να σταματήσει. Και καταλήγει στο χειρότερο ενδεχόμενο πάντα. Μπράβο. Οπότε πέφτει σε μια κατάσταση να κρίνει κιόλα τον εαυτό της ή τον εαυτό του που σκέφτεται ή αναλύει κτλ. Και δεν τελειώνει ποτέ. Και όπως έχουμε πει και 3.000 φορές και παραπάνω, ό,τι προσπαθείς να αποφύγεις. Ναι, σίγουρα. Ό,τι προσπαθείς να αποφύγεις παραμένει, όπως έλεγε ο Carl Jung. Οπότε αυτό που τουλάχιστον εγώ κάνω, όταν έχω να κάνω με κάτι τέτοιο που είναι ξέρεις πάρα πολύ για εμένα, για το μυαλό μου, για το σώμα μου, παίρνω πάντα ξέρεις 10-15 λεπτά πριν κοιμηθώ ή μέσα στην ημέρα μου, αντί να προσπαθήσω να σταματήσω να σκέφτομαι. Παίρνω λίγο χρόνο να τρέξουν αυτές οι σκέψεις. Όποιες και αν είναι, ό,τι και να είναι.
λίγο χρόνο, ξέρω εγώ, μέσω του διαλογισμού, μέσω του. Μπορεί να μην κάνει διαλογισμό, απλά να κάθεσαι και ξέρω, μπορεί και να ζωγραφίζει, να κάνει. Ναι, να αντέβει τη θάλασσα. Ακριβώς. Να περάσουν αυτές οι σκέψεις, να φύγουν. Γιατί και αυτές θέλουν να φύγουν. Δεν θέλουν να κάτσουν εκεί, προφανώς. Οπότε πάρε λίγο χρόνο για να τις αναγνωρίσεις, να τρέξουν τον κύκλο των συναισθημάτων, των σκέψεων, όλα αυτά και να δεις ότι θα φύγουν φυσικά. Γιατί πλέον δεν τις κρίνεις. Οπότε είσαι πιο ελαφρύς με αυτές, γιατί τις άφησες να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν, να παίξουν μέσα στο μυαλό σου. Μάλιστα. Γιώργο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν και άλλες ερωτήσεις, δεν προλαβαίνουμε να τις πούμε. Μια φορά την εβδομάδα έχουμε. Την επόμενη φορά.